Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο Bad Cave. Πάμε να χειροκρότημα από όλο και ψεύτικο. Πάμε να χειροκρότημα πολύ. Λοιπόν, αργήσαμε να βγάλουμε Bad Cave κυρίως γιατί δεν μπορούμε να μαζευτούμε για να πούμε δύο κουβέντες εδώ πέρα. Ούτε τώρα δεν είμαστε μαζεμένοι. Ναι, ούτε το πράγμα ισχύει. Αλλά είπαμε, αφού λείπει ο τρίτος δεν πειράζει. Ας κάνουμε δυο μας, εγώ με τον Αντρέα. Το σημερινό επεισόδιο είναι full ενδιαφέρον. Έχουμε λιώσει τον τελευταίο καιρό στις video game movies αλλά και series. Οπότε είπαμε να βγάλουμε ένα Bad Cave που κυκλοφορεί τώρα και το νέο God of War. Σειρά. Το Ragnarok. Ναι. Σήμερα κυκλοφορεί που το γυρνάμε. Σειρά, όχι σήμερα. Α, σειρά. Τι σειρά. Όχι, ρε, για το παιχνίδι λέω. Για το Ragnarok λέω το παιχνίδι. Έχει χαθεί το παιδί. Ανακοινώθηκε και ότι θα βγει God of War σειρά, όπως είπε ο Αντρέας. Οπότε λέμε να ανοίξουμε την καμερούλα, να ράξουμε και να πούμε δύο λογάκια γενικά για τις video game movies και series που έχουν βγει μέχρι τώρα και που θα βγουν. Είναι, ναι, που είναι να βγουν στο μέλλον, αλλά πιο συγκεκριμένα, επειδή τώρα τελευταία παίξαμε και τερματίσαμε το πρώτο God of War, γιατί εμείς δεν έχουμε PlayStation, τι θα γίνει Sony, θα μας στείλει ένα PlayStation. Έχει στείλει και στην κουτσή Μαρία, εμείς εδώ πέρα τι... Να σπάω στο πόδι μου και εγώ κουτσόσαμε. Οπότε βγήκε τώρα στο PC. Τώρα βγήκε, έχει καιρό. Έχει καιρό, έχει πολύ. Έχει καιρό. Εντάξει, τώρα το βρήκαμε εμείς και το παίξαμε. Το τερματίσαμε, γουστάραμε, μας άρεσε. Ήρθε και η είδηση για την σειρά God of War. Yeah. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Αυτά. Ρίχνω το intro για να ξεκινήσουμε. Μπορώ να σας πω ότι ο Αντρέας τελικά είναι πολύ ανθεκτικός και πολύ υπομονετικός, γιατί τον βλέπετε ζωντανό μετά από πόσες σερί video game movies είδαμε. Πέντε. Τέσσερις. Τέσσερις είδαμε. Ναι. Τέσσερις. Ήταν να δούμε και πέμπτη, αλλά εντάξει δεν άντεξα μάλλον. Ναι, καρκίνο και είπαμε να δούμε τίποτα της προκοπής. Είδαμε το Train to Busan, παιδιά, λίγο πριν, από όταν γυρίζετε αυτό το βίντεο και... Επιτέλους είδαμε κάτι. Μετά από τα σκουπίδια που είδαμε, είδαμε μια την ταινιάρα και έχουμε τρελαθεί. Εγώ το είχα ξαναδεί δηλαδή για τον Αντρέα, κάθομαι και τα βλέπω και τις video game movies και το Train to Busan. Το πρώτο το βάζω στο βασανιστήρια. Θα μιλήσουμε αρχικά για γενικά για τις video game movies που έχουν βγει μέχρι τώρα. Ωραία. Κάποιες τις έχει δει ο Αντρέας, τις περισσότερες από αυτές τις έχω δει εγώ. Και υπάρχουν και κάποιες σειρές που θα αναφέρουμε στην συνέχεια. Και στο τέλος, προς το τέλος, θα επικεντρωθούμε λίγο σε αυτά που έρχονται. Και γενικά, ρε παιδί μου, θα έχουμε μια ζήτηση ότι πώς πρέπει μια video game movie ή σειρά να έρχεται στην μεγάλη οθόνη. Ή βασικά πώς δεν πρέπει να έρχεται. Ναι, ή πώς δεν πρέπει, αυτό θα το πούμε στα αρχή. Μετά θα πούμε πώς πρέπει. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να βρούμε την άκρη του πώς πρέπει να γίνεται. Ναι. Μέχρι τώρα έχουν βγει από ταινίες που προέρχονται από video games. Πάμε. Πάμε. Δεν τις έχω βάλει με σειρά ούτε αλφαβητική ούτε χρονολογική. Πρώτο το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου. Κάτσε να πατήσω εδώ πέρα γιατί θα χακάρω τίποτα. Το αγαπημένο μου είναι το πιο πρόσφατο κιόλας, το Uncharted. Είχε φαγωθεί, παιδιά, ο Αντρέας να δούμε το Uncharted. Ήθελε πάρα πολύ να το δούμε. Tom Holland, βλέπετε, εντάξει, είναι και εμπορικός στη νέα γενιά. Το μετάνιωσε. Σε μένα δηλαδή. Τι έκανε. Το μετάνιωσε. Γιατί το μετάνιωσε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι συνέχεια, τώρα λέμε για το Uncharted. Θα τα πούμε τώρα. Για πες μας. Εγώ έχω κάνει επεισόδια από όλα χωρίς πόλη. Δεν έχω κάνει καλή κακή, αλλά τώρα από την ξανάδα. Το ζυγίζω. Να πω κάτι, λέμε spoils, όχι. Μην πει spoil, όχι. Ωραία. Γενικά θα μιλήσει. Η ταινία νομίζω έχει λάθος τίτλο πρώτον. Ναι. Λάθος ηθοποιό δεύτερον. Ναι. Και τρίτον, αυτοί που γράψαν το σενάριο. Ναι. Ίσως να μην είναι σενάριογράφοι αυτοί. Α, είναι λίγο, πρέπει να είχαν πάρει λίγα ναρκωτικά όταν γράφαν το σενάριο. Μόνο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω, δεν θα θυμάσαι λογικά τι είχα πει στο Απ' όλα χωρίς πόλη, γιατί πάει και καιρός. Όχι. Οπότε να ξέρετε, δεν είναι επηρεασμένος από μένα, γιατί δεν θυμάται καν τι έχω πει. Έχει βγει τώρα εδώ και πόσους μήνες το Uncharted. Πάρα πολύ. Από πέρσι το χειμώνα. Από το Φεβρουάριο νομίζω. Από πέρσι το χειμώνα, κοντεύει χρόνος. Και του το έβαλα να το δει, γιατί θα σας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Δεν προσπαθώ να επιβάλλω σου. Δεν προσπαθώ ποτέ να επιβάλλω τη γνώμη μου για μια ταινία ή για μια σειρά. Και στον Αντρέα του λέω, έλα να τη δούμε, αφού θες, έτσι. Εντάξει, θα πω την άποψή μου, αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι και ποια ταινία βάλαμε και σου λέω, μην είσαι αρνητικά προκατελημένος, μπορεί να σ' αρέσει. Το Assassin's Creed. Το Assassin's Creed. Που θα δούμε. Μια και το είπαμε, ας πάμε στο Assassin's Creed, ας πούμε. Δεν είπες εσύ, την έχεις πει τη γνώμη σου βασικά για το Uncharted. Ναι. Το Uncharted, είπες την κατάλληλη λέξη, είναι λάθος ο τίτλος του...
Να πω κάτι. Τώρα δεν είμαι κανένας ειδικός εγώ για να μιλήσω για το Uncharted, γιατί δεν έχω παίξει το Uncharted. Ούτε εγώ. Αλλά έχω δει. Και εγώ έχω δει. Ναι. Πώς είναι η φάση, ρε παιδί μου. Έχω δει και gameplays από άλλους που παίζουν, γιατί μου αρέσει να βλέπω άλλους να παίζουν. Τουλάχιστον μου άρεσε τώρα τελευταία, το έχω αφήσει το σπορ. Απλά γενικά μου αρέσει. Είναι καλύτερο το να μην ξέρω πώς είναι στο παιχνίδι. Η φάση και να βλέπω καθαρά μια ταινία, γιατί μπορώ να τη δω εντελώς αντικειμενικά, εάν είναι κομπλέ σαν ταινία, ρε παιδί μου. Ξεχάστε από πού προέρχεται, ξέχνα ότι λέγεται Uncharted, ξέχνα τα αυτά. Καλά, σαν ταινία, ναι, δεν είναι. Ναι, ξέχνα αν μοιάζει ή όχι στον πρωταγωνιστή των παιχνιδιών ο Tom Holland ή δεν μοιάζει. Ξέχνα τα όλα. Σαν ταινία καθαρά. Σαν ταινία καθαρά, το Uncharted έχει πάρα πολλά θέματα. Ναι. Αυτά. Μια και αναφέραμε το Assassin's Creed, πάμε. Στο Assassin's Creed. Ναι. Το Assassin's Creed ήθελε καιρό, Άντρεας, να το δούμε. Ναι, γιατί είμαι και φαν των παιχνιδιών. Είναι φαν των παιχνιδιών πολύ. Και εγώ έχω παίξει αρκετά Assassin's Creed. Έχεις παίξει περισσότερα. Και πιο παλιά. Ναι. Έχεις παίξει και το Black Flag, Ναι. Οπότε για πες μου εσύ. Για την ταινία θα σου πω που το είχαμε πει κιόλας. Το είχα πει ότι. Και αυτό πάρα πολύ κακή ταινία. Ναι. Μου αρέθηκα υπερβολικά. Πολύ κακό σενάριο, όπως είπες και εσύ και θα πεις λογικά. Αλλά εντάξει, δεν είχε κάτι. Δηλαδή, δεν είχε κάτι να σου δει. Δεν μου είχε μείνει τίποτα από την ταινία. Πολύ κακή. Το Assassin's Creed αυτό που το χαρακτηρίζει, εκτός από το σενάριο, είναι πολύ, 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 πολύ κακή σκηνοθεσία και κινηματογράφηση. Ναι. Πολύ κακή. Καλά, δεν συζητάω για τα CGI. Γιατί σου έδειχνε σκηνές, όσοι ξέρουν από το Animus, και σου δίνει και σκηνές ταυτόχρονα από την κανονική τη μάχη. Ναι, ναι, και δεν σταμάτα για να το κάνει. Ναι, ναι. Δεν σταμάτα. Και έχει κουραστικό μετά από λίγο. Χάλα και τη μαγεία του πράγματος. Άσε μας να το δούμε το ρημάδι, αφού μας έχεις πάρει μαζί στην παλιά εποχή και βλέπουμε παλιά εποχή. Άστο το ρημάδι να το δούμε. Ναι, ναι. Μας βάζεις ξανά στο μηχάνημα. Το καταλάβαμε ότι το μηχάνημα το κάνει όλο αυτό. Εντάξει, φτάνει. Το δείξει 1, 2, 3, 5, 10. Τέλα. Φεύγουμε από το Assassin's Creed και πάμε στο. Σε μια καλή, μπορώ να πω, μεταφορά, το Sonic. Το Sonic, ναι. Έχω δει μόνο την πρώτη ταινία, δεν έχω δει δεύτερη. Το Sonic νομίζω πως κάνει πολύ καλά αυτό που πρέπει να κάνει μια video game movie. Δηλαδή έχει πάρει κάποια ωραία στοιχεία από το παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κάνει την ταινία για αυτούς που έχουν παίξει το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, θα το πούμε στη συνέχεια. Θα πούμε μετά για κάτι. Ναι, θα πούμε στη συνέχεια αυτό. Ναι. Έχει πάρει κάποια ωραία πράγματα και έχει βάλει και ένα ωραίο σεναριάκι. Εντάξει, είναι πιο παιδικό. Είναι πιο παιδική ταινία, ναι. Από τα άλλα δύο που αναφέραμε πριν. Έχει βάλει και την ηθοποιάρα, το Jim Carrey, να παίζει τον κακό. Που ο τύπος δεν ξέρω πώς το καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα όντως να φαίνεται κακός, αλλά ταυτόχρονα να είναι και κωμικός. Και για παιδιά, ας πούμε, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Το λέω συχνά αυτό για πολλούς ηθοποιούς, αλλά ο Jim Carrey είναι μια κατηγορία στη μία κατηγορία που είναι όλοι μόνοι τους. Αυτός είναι μόνος του και σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω πώς το κάνει, ο άνθρωπος είναι αλλού. Επόμενο, το 2010 βγαίνει η ταινία Prince of Persia. Έχεις παίξει το παιχνίδι. Έχω παίξει ένα παιχνίδι, το The Forgotten Sands. Ναι, και εγώ νομίζω αυτό έχω παίξει, αλλά παλιά δεν το θυμάμαι καθόλου. Εγώ είχε πάρα πολύ θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήταν ωραία τα Prince of Persia. Εγώ το ένα που έπαιξα ήταν εντάξει. Ωραίο. Καλό. Ωραία. Ο Τζέικ Γκίλενχαλ είναι πρωταγωνιστής στην ταινία Prince of Persia. Από όσο τη θυμάμαι, γιατί έχω χρόνια, νομίζω το 10 την είδα, τότε που βγήκε κιόλας. Θυμάμαι ότι ήταν decent. Εγώ είχα δει πολύ λίγο στην τηλεόραση. Δεν την είχα δει ολόκληρη, βέβαια. Ναι. Και πολύ παλιά. Είχα δει λίγο στην τηλεόραση. Λοιπόν, επόμενο. 2014 βγαίνει το Need for Speed. Ωραία, Need for Speed. Για παίζει Need for Speed. Παίζει ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς λόγω Breaking Bad. Παίζει και εδώ τέλεια. Και γενικά το Need for Speed, άμα δεν το δεις σοβαρά. Ο Aaron Paul. Να το λέμε κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε. Και άμα δεν το δεις σοβαρά, όπως λέγαμε, είναι μια πολύ διασκεδαστική ταινία. Το σενάριο. Θα έλεγα είναι ευχάριστη. Ναι, είναι ευχάριστη. Αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτή η ταινία πραγματικά είναι. Λες και έκατσε κάποιος, έγραψε σενάριο και πιο μετά απλά το παράτησε και είπε στον άλλον: το τελειώνεις λίγο μία το σενάριάκι, λίγο γιατί έχω μία δουλίτσα. Πάω, πετάω, δεν άργησω. Θα έρθω εγώ προς το τέλος. Είναι έτσι η φάση στο Need for Speed. Δεν ξέρω τι πάθανε. Ενώ παρόλα τα προβλήματά του, καλά το πήγαινε μέχρι ένα σημείο. Και στο τέλος παθαίνει 10 φορές εγκεφαλικό πανωτά. Τι λίγο. Το καταστρέφει εντελώς. Είναι και λίγο Fast and Furious, όσο να είναι αυτό. Από κάποια Fast and Furious είναι πολύ καλύτερο αυτό. Καλά, το συζητάμε αυτό. Ότι από κάποια Fast and Furious. Από κάποια Fast and Furious είναι καλύτερο. Τι να πω, εμείς τώρα να βγούμε έξω και να πάρουμε τα αμάξια να κάνουμε κολλιές. Απ' έξω καλύτερο θα είναι από κάποια Fast and Furious. Ναι. Σιγά το επίτευγμα. Και πούμε και δύο λέξεις εκεί πέρα διαλόγου. Ναι, σιγά το επίτευγμα. Ναι. Και φεύγουμε. Και πάμε δύο χρόνια μετά το 2016 όπου βγήκε η ταινία Warcraft. Τώρα γελάει ο Αντρέας γιατί αυτές τις ταινίες και το Need for Speed και το Warcraft. Και το Uncharted. Ναι. Και το Assassin's Creed. Και το Assassin's Creed τα είδαμε χθες και προχθές. Ναι, ναι. Οπότε τα έχει φρέσκα, γι' αυτό γελάει.
Αντρέα, το Warcraft. Το Warcraft, θα σου πω εγώ πριν μιλήσεις εσύ για το Warcraft, θα σου πω ότι το θεωρούν μία από τις καλύτερες video game movies, πρόσεχε. Και μάλιστα τότε η φράση, ρε παιδί μου, που είχε κατακλείσει και το ίντερνετ και, και τα πάντα, όλα τα media, ήταν ότι είναι φτιαγμένο από fans για τους fans. Έτσι, δεν έχω αυτό παίξει Warcraft. Κακό. Δεν έχω παίξει Warcraft. Ούτε εγώ. Δεν έχει παίξει Warcraft. Οπότε είδαμε απλά την ταινία σαν μια ταινία η οποία έχει μέσα orc, humans, πόλεμο, sci-fi, δράση, αυτό. Έτσι. Ναι. Και πες την άποψή σου εσύ. Για μένα, επειδή δεν έχουν παίξει και τα παιχνίδια, είναι από τις χειρότερες super hero ταινίες που έχω δει ποτέ. Δεν είναι super hero, είναι video game. Μπερδεύτηκα από συνήθεια. Που βέβαια, άμα το καλοσκεφτείς, είναι και λίγο super hero. Video game. Video game. Μπερδεύτηκα, ναι, με movie που έχω δει. Γιατί θεωρεί ότι έχεις παίξει το παιχνίδι και τα ξέρεις όλα, δεν σου σετάρει τίποτα. Λέει λίγα πράγματα εκεί πέρα και μετά σου βάζει να παίζουν μάχες κάτι που δεν ξέρεις τι είναι. Γίνονται κάτι που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι λες και έχουν πάρει cutscenes από το παιχνίδι και τα έχουν ενώσει. Βάλανε αληθινούς ηθοποιούς και φτιάξανε μια ταινία. Είναι αυτό. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι η φάση αυτή που λέγανε ότι φτιαγμένο από fans για τους fans ήταν η δικαιολογία τους για το ότι απλά δεν ήξεραν πώς να κάνουν σωστά, να σετάρουν σωστά ένα σενάριο, έτσι, μια καλή ταινία. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου το λες αυτό. Εγώ πιστεύω και φαν να είσαι, όταν σου φύγει η τρέλα του ότι είδες σε live action ταινία ωραία τοπία, ωραία στολές, γιατί όντως έχει ωραία. Ναι, έχει εκπληκτικά CGI. CGI, ναι. Έχει από τα καλύτερα CGI που έχω δει ποτέ. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που έχουν κάνει. Αυτό, ναι. Και το βλέπεις και λες, γιατί ρε γαμώ το να πάνε χαμένα. Γιατί να πάει χαμένα τόσο ωραία δουλειά. Είναι πραγματικά λες και είναι ένα πετσοκομμένο πράγμα. Λες και υπήρχαν άλλες δύο ώρες ταινίας οι οποίες κόπηκαν. Και κόπηκαν και δεν τους μπήκανε σκηνές μάχης, ας πούμε. Και... Ναι, αυτό που είπαμε χθες, δηλαδή που το βλέπαμε, που του είπα του Αντρέα μετά, είναι ότι κανονικά αυτή η ταινία Warcraft έπρεπε να ήταν η τρίτη ταινία Warcraft. Ναι. Θα έπρεπε να έχει βγει μία ταινία που να εξηγεί τον κόσμο των humans, ναι, και να έχει ένα plot σε αυτόν τον κόσμο, με κακό από αυτόν τον κόσμο και με καλό από αυτόν τον κόσμο, ναι, να σετάρει χαρακτήρες, να μάθει ο κόσμος τους χαρακτήρες, να βγει μια δεύτερη ταινία με τον κόσμο των Orc, που από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλές φυλές. Ναι. Ναι. Υπάρχουν και πολλές φυλές. Και να εξηγήσει οπότε... λίγο παραπάνω αυτό το Fel, πώς λέγονται. Μπράβο. Ναι. Να υπάρχει και εκεί μια ταινία με κακούς, καλούς, αυτά, τον Ατάλο, να σου σετάρει και εκεί ωραία πραγματάκια. Και η τρίτη ταινία να είναι ο πόλεμος μεταξύ αυτών των δύο που θα έχει σεταριστεί από τις δύο προηγούμενες. Ναι. Προσπάθησε να το κάνει αυτό, αλλά. Δεν γίνεται. Τι να χωρέσει, τι να πρωτοχωρέσει. Σε δύο ώρες τι να κάνει. Οπότε κάνανε λάθος τα παιδιά, κατά λάθος βγάλανε την τρίτη ταινία. Ναι. Πρώτη. Πήγαν να το παίξουν Star Wars, βγάλανε το επεισόδιο 3. Α, ναι. Πρώτο. Σε λίγο καιρό, ή μάλλον δεν θα βγει ποτέ το δεύτερο. Αν είστε φαν του παιχνιδιού, δείτε το. Τι είναι ωραίο. Βέβαια, θα γουστάρετε. Την έχουν δει ήδη. Ναι, ή θα την έχετε δει. Καλά, εντάξει, δεν είναι και δεδομένο. Μπορεί να μην ξέρουν καν ότι έχει βγει η ταινία Warcraft. Δεν την είχε διαφημιστεί και πάρα πολύ τότε. Δεν είχε πάει καθόλου καλά στη σκηνηματογραφική. Τα έβγαλε τα λεφτά της. Αλλά δεν ρίσκαραν ποτέ για δεύτερη ταινία, γιατί θα πέφτε στον κιάδα. Επόμενο franchise που ήρθε στη μεγάλη οθόνη και συνεχίζεται κιόλας είναι το Mortal Kombat, το οποίο έχει έρθει με δύο ταινίες από παλιά, το 95 και το 97, και βγήκε και το 2021 μέσα στην καραντίνα. Ναι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικότατα αυτό. Στο HBO Max. Το καινούριο Mortal Kombat. Έχεις κάνει και καλή κακή γι' αυτό. Έχω κάνει και καλή κακή, τα έχω πει αναλυτικά εγώ. Εσύ, ναι, θες να πεις κάποια, το θυμάσαι? Λίγο τη θυμάμαι ότι... Για πες. Γενικά είναι και λίγο, είναι λίγο διασκεδαστική άμα δεν την πάρεις σε σοβαρά από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή δεν είχα βαρεθεί κιόλας, όπως το Assassin's Creed παράδειγμα. Ναι. Αλλά άμα την πάρεις σοβαρά και αυτά δεν είναι... Το Assassin's Creed κάνει το εξής κακό. Το ότι. Την παίρνουν σοβαρά οι σενάριογράφοι. Ναι, παίρνει ρε παιδί μου τον εαυτό της πολύ στα σοβαρά. Ναι, και νομίζουν ότι έχουν βγάλει. Νομίζουν ότι έχουν βγάλει αριστούργημα. Αριστούργημα. Και συνεχίζουν αυτό το πράγμα να το παίρνουν στα σοβαρά και σε κουράζει. Σε πονά το κεφάλι σου από κάποια στιγμή μετά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να νομίζεις ότι έχει βγάλει αυτό το πράγμα και να συνεχίζει το παιδί. Ενώ το Mortal Kombat, ας πούμε, το ψιλοκάνει. Ψιλοκάνει, αλλά. Το Mortal Kombat, από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να έχει και budget. Σαν ταινία. Ναι. Πρέπει να ήταν χαμηλού budget, αλλιώς δεν δικαιολογείται. Τώρα στη σκηνή που παίζει ξύλο στο τέλος, στο Sub-Zero με τον Scorpion, Scorpion, φαίνεται κάτω στο ring, που και καλά είναι χιόνι, φαίνεται το πανί. Ναι. Τσαλακώνεται το πανί κάτω και φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι πολύ χαμηλού budget η ταινία. Αλλά ήταν μια. Ναι. Τι. Δεν μπορώ να την πω αξιοπρέπει. Θέλω να είμαι. Να μην γίνω καλός και τέτοια. Δεν μπορώ. Για μένα δεν είναι καλή προσπάθεια. Για μένα το Mortal Kombat
θα έπρεπε να το πάρει ένας. Έχει, είναι γνωστό σαν franchise. Ποιος δεν έχει παίξει. Ακόμα και ο πιο άσχετος. Σε επίπεδο games που δεν έχει παίξει τίποτα. Δεν έχει παίξει τίποτα. Άμα αυτό το έχει παίξει. Άμα το ρωτήσει τι έχει παίξει, θα σου πει αυτό σίγουρα. Θα έχει πάει σε ένα σπίτι σίγουρα που υπάρχουν δύο χειριστήρια γιατί ειδικά πιο παλιά. Τι θα έχει, Tekken, Mortal Kombat, αυτά. FIFA, Street Fighter. FIFA Pro, το Street Fighter είναι πιο παλιό. Ναι, όντως. Φεύγω από το Mortal Kombat. Ελπίζουμε, γιατί θα βγει και η καινούργια ταινία. Θα το πούμε πιο κάτω. Έχω γράψει πιο κάτω πληροφορίες. Λοιπόν, επόμενο franchise, το οποίο νομίζω είναι και το πιο μακροβιότερο στην μεγάλη οθόνη, είναι το σίγουρα. Resident Evil. 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2016. 2! Οκ. Okay. 4! Οκ. Okay. Το 7! 10, 12, 16, κουράδες. Ποια έχεις κάνει καλή κακή, δεν θυμάμαι, το 2. Το 2002, την πρώτη. Ναι. Φοβερό καλή κακή. Πηγαίνετε να το δείτε, είναι φοβερό από τα αγαπημένα μου. Όχι, είναι πολύ καλό. Από τα αγαπημένα μου. Το Resident Evil τι έκανε. Τι έκανε. Που δεν το έχουν κάνει σχεδόν κανένα από τα άλλα που θα δούμε. Πήρε μόνο τον τίτλο από τα παιχνίδια. Από τα παιχνίδια. Πήρε και κάποια χαρακτηριστικά, okay, ναι. Αλλά έκανε ένα plot. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια. Πήρε το Umbrella Corporation, το ότι αυτοί έχουν βγάλει τον ιό και τα χαρακτηριστικά των zombies, αυτό το να τ' άλλο, και φτιάξαν ένα εντελώς καινούριο plot. Ναι, δεν έχουν πάρει καθόλου υπόψη τους των παιχνιδιών. Ναι. Που για εμένα, το οποίο το εξηγώ και στο καλή κακή, έχει γίνει επίτηδες από τον δημιουργό, γιατί δεν ήξερε αν θα το βγάλει με τίτλο Resident Evil. Α. Ναι. Ή αν θα το βγάλει ως άσχετο franchise που επίτηδες δηλαδή έχει γίνει. Και ταυτόχρονα κατά λάθος. Δηλαδή έκαναν σωστά για μένα, έτσι. Άλλοι λένε ότι δεν το γουστάρουν αυτό. Θα ήθελα να δουν κάτι από το παιχνίδι. Από το παιχνίδι, ναι. Θα το πούμε στην πορεία γιατί έρχεται και, έρχεται και κι άλλη Resident Evil ταινία. Τώρα τελευταία βγήκε και η σειρά Resident Evil. Α, ναι. Που μιλάμε ούτε για πέταμα δεν είναι αυτή η σειρά. Αν και δεν την έχεις δει από ό,τι νομίζω. Έχω δει το πρώτο επεισόδιο. Α, δεν μπόρεσα, πήγα να λιποθυμίσω. Ναι, πήγα να λιποθυμίσω. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα που βλέπα. Τραγικό. Netflix, τραγικό. Τραγικό. Αφού έχει τέλει ακόμα κάτι, πόσο έχει το MDB. Δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Ναι. Το 4 που ήταν με τον main κακό του Resident Evil, τώρα γράψτε μου κάτω στο σχόλιο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον Nemesis. Τον Nemesis, ναι. Μπράβο, και αυτό ήταν πολύ decent, πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε τουλάχιστον. Από το 7 και μετά, το 7 ψιλοβλέπετε, το 10, το 12 και το 16, παιδιά. Ω, καλά. Ειδικά το 16. Δει όλα αυτά. Ναι. Ειδικά το. Ναι, γιατί μίλα Τζόβιτς, η πρωταγωνίστρια. Α. Ναι, είμαι φαν. Γι' αυτό το λόγο είδα και το Monster Hunter. Ναι. Το μετάνιωσα, βέβαια. Που πάμε στο Monster Hunter. Το είδα. Μια και το πάμε, να πάμε. Πάμε. Το οποίο δεν είναι ούτε Monster ούτε Hunter. Δεν το έχω δει, εσύ ξέρεις. Να πω για το Resident Evil, γιατί φύγαμε λίγο γρήγορα, ότι εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την αντιμετώπιση. Δεν συμφωνώ καθόλου με το ότι το πήρανε και το ξεζουμίσανε, μέχρι που δεν είχε άλλο ζουμί να βγάλει και βγάλανε στο 16 μια ιδέα και μισή. Ναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου και ευτυχώς σταμάτησαν να βγάζουν. Οι πρώτες ταινίες πιστεύεις ότι είναι μία από τις ταινίες που πρέπει να κάνεις σε video game, από video game σε ταινία? Η πρώτη σίγουρα. Ναι. Και η δεύτερη. Αυτές τις δύο τις βάζω μαζί. Ωραία, ναι. Αυτές τις δύο δηλαδή τις δέχομαι σαν. Είναι καλά παραδείγματα video game. Ναι, για μένα ναι. Για μένα ναι. Γιατί οι δύο εκμεταλλεύεται το μικρό τη budget, γιατί έχει πολύ μικρό budget και το εκμεταλλεύεται. Και το κάνει σε έναν πολύ κλειστό χώρο, οπότε είναι και κλειστοφοβική. Ναι. Ταυτόχρονα είναι τρομακτική. Σου βγάζει, ρε παιδί μου, μία ότι στο τέλος, δηλαδή όταν τελειώνει, αχ, ανάσανα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου βγάζει αυτό το πράγμα. Εκμεταλλεύεται το μειονέκτημά της και το χρησιμοποιεί υπέρ της. 2007 βγαίνει η ταινία Hitman. Δεν την έχεις δει? Όχι. Την έχω δει τότε που βγήκε. Μπορώ να πω ότι είναι απλά decent. Αυτό. Θυμάμαι ότι. Ήμουν κομπλέ, δεν πέθανα όταν τέλειωσε η ταινία. Τα παιχνίδια τα έχω παίξει σχεδόν παίξει. Όλα, τα λατρεύω. Ναι, τα παιχνίδια Hitman είναι. Και μακάρι να βγει μια σωστή μεταφορά στη μεγάλη οθόνη. Το θέλουμε πάρα πολύ. Ω, σίγουρα, ναι. Γιατί έχει και πολύ ωραίο σενάριο. Δηλαδή, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πάρει το σενάριο από τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σενάριο εκεί. Και να το. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην. Να μην παίρνουν, να γράψουν τα σενάρια των ταινιών, αυτοί που γράφουν τα σενάρια για τα παιχνίδια. Γιατί παίρνουν άλλους σενάρια, δεν καταλαβαίνω. Ποιοι τον είναι, δεν ξέρουν αυτοί να γράφουν σενάρια που γράφουν τα παιχνίδια και παίρνουν άλλους. Πλέον τα παιχνίδια σαν ταινίες έχουν γίνει έτσι όπως έχουν ξεχαστεί. Ναι, εγώ θα έλεγα κάντε μια φορά την αλλαγή. Ας πούμε αυτό το κάνουν τώρα στο The Last of Us. Την σειρά The Last of Us τη γράφει αυτός που έχει γράψει και τα σενάρια για τα παιχνίδια. Μπράβο. Θα πούμε μετά για αυτή. Ναι, που ξέρει ο άνθρωπος τι έχει γράψει, τι δεν έχει γράψει, τους χαρακτήρες του. Τι λάθη μπορεί να έχει κάνει. Για μένα αυτό, ναι. Δηλαδή. Και δεν φτάνει που βγάλανε το 2007 το Hitman και ήταν έτσι και έτσι. Πήγανε το 2015 και βγάλανε το Hitman το Agent 47. Ναι. Που είναι τραγικό. Ναι. 2006, Silent Hill. Έχεις παίξει Silent Hill? Όχι.
Δεν έχω παίξει ούτε εγώ Silent Hill. Ξέρω τη φάση, τι γίνεται, πώς και τι γι' αυτά. Η ταινία μπορώ να πω μου άρεσε. Αλλά ίσως μου άρεσε επειδή δεν έχω παίξει τα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Γιατί δεν. Σε αυτούς που μου παίξετε τους άρεσε. Νομίζω ότι υπάρχει μια ουδέτερη αντιμετώπιση για την ταινία Silent Hill. Νομίζω ότι ούτε την συχάθηκε κάποιος, ούτε τρελάθηκε κάποιος με αυτή. Ναι. Νομίζω ήταν ok, ήταν decent. Ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τα παιχνίδια όμως το σενάριο. Α. Είναι δικό τους, εντελώς. Καλά, το Silent Hill, το Revelation που βγήκε το 2012, γεια σας, ναι. Το πετάμε. Και πάμε στο επόμενο, τι να σχολιάσουμε. Lara Croft 2001 και 2003. Δεν τα έχεις δει. Ατζελίνα Τζολί στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Άντε, γεια σας. Είχαμε τρελαθεί όλοι με την Ατζελίνα τότε. Στα καλύτερα, θα πάρεις πλάκα σου, λέω. Είχαμε τρελαθεί. Πιστεύω ιδανικότερη για το συγκεκριμένο ρόλο δεν υπάρχει. Κάτι έχω καταλάβει. Από την Ατζελίνα Τζολί. Δεν υπάρχει. Ήτανε ok ταινιούλες, με ωραίο ανάλαφρο σεναριάκι. Είχε και το μυστήριό του, είχε και, και τους γρίφους του. Η πρώτη θεωρώ ότι είναι καλύτερη από τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι γυρισμένη και στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά μπορώ να πω και οι δύο βλέπονται ευχάριστα. Ήσουν και φαν των παιχνιδιών των παλιών από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, έχω παίξει και τα παλιά, το καινούργιο δεν έχω παίξει. Είναι τα μένα σου παιχνίδια τα παλιά από ό,τι μου έχεις. Ναι, φοβερό, φοβερά παιχνίδια. Εντάξει, θα... Δεν έχω παίξει όπως είπα το καινούργιο Tomb Raider που από ό,τι έχω ακούσει δεν είναι Tomb Raider. Έχει αρκετά καινούργιο. Μπράβο, αλλά επίσης Tomb Raider δεν είναι και καινούργια ταινία Tomb Raider που βγήκε το 2018. Ναι, που την έχουμε δει αυτή. Με μια άλλη, η πρωταγωνίστρια ήταν decent. Ναι, μια να χαρά ήταν. Δεν είχε κάτι. Απλά προσπαθούσα να την κάνω λίγο πιο military φάση. Ναι, όχι ήταν. Αφήσανε τη Lara Croft, της Angelina Jolie, έτσι, ναι. Το πιο γυναικείο, το πιο ωραίο. Γενικά η ταινία ήταν λίγο πιο έτσι. Ναι, πήγα να την κάνω πιο παντασίλα, πιο τέτοιο, αλλά ήταν πιο πολύ Uncharted στο τέλος νομίζω, ναι. Το στυλ της. Αυτή η ταινία πρέπει να λέγεται Uncharted, όχι αυτή με τον Tom Holland που ναι. Πήγε τώρα. Όπως νομίζω ότι η ταινία με τα παιχνίδια ήταν πολύ κοντά, γιατί από ό,τι λένε και τα καινούργια Tomb Raider, το καινούργιο Tomb Raider μάλλον, είναι πολύ κοντά στο Uncharted, ναι. Πάλι σαν αισθητική. Ναι. Υπάρχει ήδη Uncharted, γιατί να πάτε να κάνετε κάτι ίδιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Far Cry. Far Cry. Το 2008. Λοιπόν, ακούστε, θα βάλω αυτά τα τρία μαζί, αλλά θα πω τη διαφορά στο ένα από τα τρία. Λοιπόν, ναι. 2008 βγαίνει το Far Cry, η ταινία. 2005 βγαίνει η ταινία Doom. Με τον Dwayne Johnson στο πρωταγωνιστικό ρόλο, ή μάλλον το παιδάκι του Dwayne Johnson, γιατί άμα το δείτε πως είναι, εκεί είναι κόκαλο. Ναι. Μετά πως φούσκωσε και έγινε έτσι, πραγματικά έχει πέσει αναβολικό. Και το 1994, πριν από όλες αυτές, έχει βγει το Street Fighter. Ναι. Με Jean-Claude Van Damme πρωταγωνιστή και τέτοια. Ακούστε τώρα, εγώ θεωρώ, όπως και... Όχι, αυτές είναι μετά... Όχι, πιο χείρος. Far Cry, Doom και Street Fighter, να θεωρώ καλύτερη τη Street Fighter, πιστεύω αυτές τις ταινίες οι οποίες... Βασικά, όχι, το Far Cry είναι πολύ κακό. Όχι, βγάλε το Far Cry απ' έξω. Το Doom και το Street Fighter είναι από αυτές τις ταινίες που δεν παίρνουν στο σοβαρό τον εαυτό τους. Ναι, είναι χάλια, ναι. Το ξέρουν ότι είναι χάλια. Αλλά το Street Fighter είναι άπειρα διασκεδαστικό. Είναι διασκεδαστικότατη. Δηλαδή οι ερμηνείες είναι καλτήλα, το κερατά είναι φοβερές. Τώρα το Doom, εντάξει, Dwayne Johnson δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Γι' αυτό τώρα έχει βγάλει τον Black Adam και νομίζω ότι πάει για Όσκαρ πρώτο ανδρικού ρόλου ο The Rock. Θα βγάλουμε άλλο βίντεο για αυτό συγκεκριμένο. Να πω, θα κάνω μια παρένθεση όμως εδώ για τον Black Adam, γιατί γράφεται πολύ ό,τι να είναι. Έχετε μπερδέψει το κράξιμο. Με το να λέει κάποιος την άποψή του, με επιχειρήματα, με το σχολιασμό. Έχετε μπερδέψει πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφορετικές έννοιες όλα αυτά. Δεν βγήκα και άρχισα να βρίζω τον Black Adam, ναι. Έτσι. Λέω την άποψή μου με επιχειρήματα. Ναι. Λέω πιστεύω αυτό, αυτό και αυτό. Και στο τέλος, το βίντεο για τον Black Adam έχει θετικό πρόσημο και όχι αρνητικό. Λέω ότι είναι μια ταινία που βλέπετε. Τώρα, ναι. Αν εσείς θεωρείτε τον Black Adam αριστούργημα μαγιά σας, okay, εγώ δεν το θεωρώ. Το θεωρώ, ναι. Μια μέτρια ταινία που απλά βλέπετε. End, ναι. Of story. Πάμε παρακάτω και νευριάζω γιατί καταλαβαίνετε ότι να είναι. Λέει, θα μας πεις ότι δεν είχε καλή δράση. Είπα εγώ ποτέ ότι το Black Adam δεν έχει καλή δράση. Είπα ότι έχει ανούσια δράση. Είπα ότι έχει ανούσια δράση, όχι ότι δεν έχει καλή δράση. Ναι, που ισχύει αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να απολαύσω τη δράση η οποία δεν έχει σεταριστεί από πριν, ναι. Σωστά. Πρέπει να με νοιάζει τι γίνεται για τους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Ναι, ναι. Αυτό και μόνο είπα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα γίνει καλή κακή μάλλον, κατά 99%. Οπότε εκεί θα τα πούμε μια και καλή όλα, ναι. Αναλυτικότατα. Λοιπόν, στο τέλος έχω τρεις ταινίες οι οποίες κατά λάθος βγήκανε. Πιστεύω ότι εμείς τώρα, άμα σκηνοθετούσαμε κάποια ταινία Dead or Alive ή το Alone in the Dark ή την ταινία Tekken που έχει βγει. Παιδιά, ναι, έχει βγει η ταινία Tekken. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Αν δεν το γνωρίζατε. Υπάρχουν αυτές τις ταινίες, αλλά. Αν δεν το γνωρίζατε. Καλύτερα. Γλιτώσατε. Το Tekken, ρε παιδί μου, σαν franchise, εγώ πώς το θυμάμαι. Εγώ το ένα Tekken που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, έχω παίξει πάρα πολλές ώρες.
Αυτό ξέρω μόνο. Άμα έχει παίξει ένα Tekken, τα έχει παίξει όλα. Ναι, όντως είναι το ίδιο. Ναι, εντάξει. Απλά το storyline αλλάζει. Ποιο story. Και πόσο να αλλάξει τώρα, ναι, το storyline, εντάξει. Γιατί για το story παίζει Tekken. Ναι, ρε παιδί μου, α, μπράβο, δεν παίζει γι' αυτό. Αλλά εγώ θα σα πω το άλλο. Το Tekken, ρε παιδί μου, γιατί το. Εγώ θυμάμαι, α πούμε, τον. Πώ το είπαμε, Χιχάτσι. Ναι, ο Χιχάτσι με το μαλλί το έτσι. Που είναι ο main κακό του Tekken. Θυμάμαι ότι αυτό δεν έβγαζε κάτι κεραυνού που βάραγε από το χέρι και έβγαζε κεραυνού. Και γενικά όλοι έχουν υπερφυσικέ δυνάμει. Ναι, α, κατάλαβα. Δεν είναι απλοί fighters. Λοιπόν, η ταινία Tekken, επειδή δεν είχε λεφτά για να το κάνει αυτό. Α, ναι, δεν είχε CGI. Ναι, γιατί λογικά το franchise τότε που δεν δίνανε και τότε σημασία αυτά τα χρόνια γιατί βγήκε το 2010 πρέπει να το αγοράσαν 2 ευρώ το franchise. Το budget ήταν 10, οπότε είχαν άλλα 8 ευρώ για να γυρίσουν την υπόλοιπη ταινία. Και πήγανε και τους κλείσανε μέσα σε ένα χώρο που και καλά ένα τουρνουά. Που τον νοικιάσανε 5 ευρώ. Μπορεί να είναι αυτόν που έχει το συνοδεύει, που είναι ένα δικό του χώρο, κάνα παλιό εργοστάσιο του πατέρα του πέθανε. Και του βάλανε εκεί μέσα τώρα να παίζουν ξύλο και πλέον ένα τουρνουά που παίζουν ξύλο. Το οποίο το εκτιμώ εάν δεν έχει budget να προσπαθήσει να το τέτοιο, αλλά χωλαίνει. Σε σενάριο, σε ερμηνείε, τους ηθοποιούς απλά από το δρόμο πρέπει να τους πήρανε. Πρέπει να βγαίνει στον δρόμο και να εσύ μοιάζεις με τον Έντι. Με δυσμένη. Αυτό πρέπει να κάνω. Ναι. Λοιπόν, από σειρές, τέλος οι ταινίες. Ευτυχώς. Εάν έχουμε ξεχάσει κάποια ταινία, που σίγουρα θα έχουμε ξεχάσει, φαντάζομαι. Ναι. Αν και έψαξα αρκετά, αλλά όποιος θυμάται κάποια άλλη μπορεί να την γράψει κάτω στα σχόλια. Για να κάνουμε συζητούσουλα και από κάτω. Ναι. Πάμε στις σειρές. Είμαστε τελείως ακατάλληλοι και οι δύο για να μιλήσουμε για τη σειρά The Witcher. Ξέρω ότι πολλοί τη γουστάρετε, πολλοί τρελαίνεστε. Ναι. Ένας, ο σημερινός που λείπει κιόλας ο τρίτος, ο Γιώργος, γουστάρει πάρα πολύ το The Witcher. Τι κρίμα που δεν θα έχει πλέον τον πρωταγωνιστή που είχε τις προηγούμενες σεζόν, Τι κρίμα, Πώς ήρθαν τα πράγματα, Πώς γίνεται το γίνεται αυτό, δεν πάω καταλά. Πραγματικά, δεν ξέρω ποιος θέλει αυτό. Ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά είναι ό,τι πιο τραγικό έχει γίνει ποτέ. Η πιο τραγική αντιμετώπιση δεν γίνεται. Θέλει να γίνει λίγο Superman τώρα, να εστιάσει εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω αν φταίει ο Henry Cavill για αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν φταίει το Netflix. Ναι. Όποιος φταίει πάντως, πάντα εγώ πιστεύω ότι φταίνει και οι δύο πλευρές. Αλλά για μένα είναι τραγικό. Δεν αφήνεις μία σειρά η οποία πάει αρκετά καλά. Και ένα μεγάλο franchise που είναι το The Witcher, ειδικά στα παιχνίδια. Αλλά πλέον είναι και στο Netflix. Είναι από τις σειρές που. Σίγουρα. Που θα κάνει τον άλλο να βάλει Netflix, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι όσο οι άλλες. Εντάξει, εμάς μπορεί να μην μας αρέσει. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν μου αρέσει ή όχι ακόμα. Έχω δει δύο φορές την πρώτη σεζόν. Την έχω δει μία φορά μόνος μου και άλλη μία φορά γιατί θέλατε να τη δείτε κι εσείς. Εγώ δεν μπόρεσα να την τελειώσω. Ναι, ο Αντρέας δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει. Ναι. Ο Χρήστος πάντως, ο αδερφός του Αντρέα, του αρέσει το The Witcher παρόλα αυτά. Θέλω να δω τη δεύτερη και τρίτη σεζόν. Βέβαια τώρα που έχει φύγει ο Καβίλ, γιατί να χάσω το χρόνο μου. Ναι. Εντάξει, βέβαια πήραν το Liam Hemsworth. Ο οποίος είναι decent. Εντάξει, δεν είναι ρε παιδιά τώρα, δεν θέλω να ακούω και υπερβολές που λένε δεν είναι καλός ηθοποιός ο Liam Hemsworth. Σιγά τον Henry Cavill τώρα, τι είναι καλά, ο Henry Cavill τώρα. Εντάξει. Αλλά όταν έχει συνηθίσει έναν χαρακτήρα και που ο για Henry πολλά Cavill χρόνια. Είναι συμπαθητικός. Δεν μπορείς να τον πάρεις ρε παιδί μου με κακό μάτι. Δεν γίνεται. Δηλαδή φαίνεται, ας πούμε στο The Witcher, φαίνεται, δίνει και την ψυχούλα του γουστάρι. Ναι, του αρέσει. Ό,τι ρόλο παίζει, του αρέσει. Δίνει το 100%. Έκανε και selfie στο Instagram με το ντυμένο σε Witcher. Ναι. Φαίνεται ότι το γουστάρει. Είναι και τρελός φαν των παιχνιδιών. Και από ό,τι ακούστηκε, παιδιά, ο Καβίλ λέει ότι έφυγε από τις επόμενες σεζόν. Επειδή είναι πολύ σκληροπυρηνικός φαν των παιχνιδιών, ήθελε η επόμενη σεζόν να είναι πιο video game accurate σεναριακά από τις προηγούμενες. Και οι σεναριογράφοι βγήκαν και δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου το σενάριο που υπάρχει στα παιχνίδια και θέλουν να το αλλάξουν κατά πολύ. Εγώ πιστεύω εκεί υπάρχει το conflict και εκεί τα σπάσανε. Να πω την άποψή μου εγώ που έχω δει μόνο την πρώτη σεζόν, δεν έχω δει τις υπόλοιπες. Διαφωνώ κάθετα με αυτούς που λένε για τις στολές ότι ήταν λες και τις πήραν βγαλμένες από πανηγύρι και ότι ήταν και καλά σαν αποκριάτικες στολές και τέτοια. Έτσι πρέπει να σε αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω. Εγώ εποχή, το δικό μου το μάτι που είμαι και περίεργο σε αυτά τα πράγματα δεν είδα κάτι τέτοιο. Ναι, μια χαρά ήταν. Δεν πρόσεξα κάτι. Είναι το θέμα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Ναι, οκ, okay, ήταν. Επειδή μου και τα σκηνικά ήταν άδεια. Οκ. Πρέπει να καταλάβετε ότι στην εποχή που ζούμε και γενικά στις σειρές αυτό ισχύει πάρα πολύ. Το πρώτο επεισόδιο μια σειρά, το οποίο συνήθως έχει τον αριθμό 0. Πώς λέγεται το πρώτο επεισόδιο, κάπως λέγεται. Το πιλωτικό επεισόδιο. Ναι. Στις σειρές, το πρώτο επεισόδιο είναι το πιλωτικό και προσέξτε κάτι άλλο. Ολόκληρη η πρώτη σεζόν μια σειρά είναι πιλωτική. Δηλαδή. Βγάζουν τη σεζόν, βλέπουν πώς θα πάει η σειρά, θα έχει απήχηση, δεν θα έχει απήχηση. Και μετά δίνουν budget για να συνεχίσει. Κάνουν ένα πείραμα στην πρώτη σεζόν, ας πούμε. Πώς κάνουν, ας πούμε. Ακριβώς. Όταν δεν είναι 100% σίγουροι για το αν θα έχει απήχηση ή όχι, ειδικά όταν μιλάνε για ένα video game project. Ναι. Που
στο παρελθόν δεν έχουν πάει καλά, ναι, σίγουρα, τα project. Το Netflix έπαιξε πειραματικά μπάλα εκεί. Ναι, μεν αγόρασε το franchise. Γιατί όταν βγάλαν το Squid Game πιστεύαν ότι θα γίνει αυτό που έγινε? Με τίποτα. Με τίποτα. Οπότε είναι πιλωτικό. Από τη δεύτερη σεζόν και μετά το φτιάξανε. Δηλαδή αυτό που έχω δει από trailers και από δεν έχω, δεν έχω παρακολουθήσει. Το φτιάξανε και ρίξανε λεφτά. Έβαλα να δω το The Witcher. Εγώ πίστευα ότι θα δω έναν Witcher που θα σκοτώνει τέρατα και τη βαρέθηκα πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά σε κάποια επεισόδια δεν μπορούσα να τα δω. Είχα βαρεθεί πάρα πολύ. Ήταν αργά, ήταν αργή. Σε κάποια επεισόδια, για όλο το επεισόδιο σχεδόν δεν δείχναν τον πρωταγωνιστή. Στη σεζόν πρωταγωνιστή δεν φάνηκε σε κάποια επεισόδια καθόλου. Ήταν αργό το The Witcher. Ναι. Ήταν αργό και μπέρδευε το θεατή. Ναι, μεν εγώ εκτιμώ την προσπάθειά τους να κάνουν κάτι ψαγμένο, σκηνοθετικά τουλάχιστον. Δεν το πέτυχαν όμως. Αλλά εντάξει, δεν απέτυχε κιόλας. Απλά ναι, πιστεύω όχι, ότι δεν πέτυχε 100%. Από εκεί και πέρα, από άλλες σειρές, έχει βγει ο Εμετός πάλι στο Netflix, Resident Evil σειρές που είπαμε πιο πριν. Ναι. Και έχει βγει και στο Paramount Plus το Halo. Ναι. Η σειρά Halo που θέλω πάρα πολύ να τη δω. Υπάρχει και στην Ελλάδα να τη δείτε, δεν θα κάνω διαφήμιση όμως σε ποια πλατφόρμα υπάρχει. Άμα θέλετε. Ναι, άμα θέλετε. Δεν τι κάνουμε, κλέψεις θα γίνουμε. Έχω παίξει το πρώτο Halo. Εγώ είχα Xbox 4 χρόνια, δεν τα κόμπησα για κάποιο λόγο. Έχει φοβερή ιστορία το Halo. Ναι, ναι. Φοβερή ναι, ιστορία, σίγουρα. Φοβερή ατμόσφαιρα, φοβερή μουσική. Δεν ξέρω, θέλω πάρα πολύ να δω τη σειρά. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα παίξει. Θα τη δω. Δεν έχω γνώμη, δεν έχω άποψη, οπότε. Αλλά ακούω ότι διχάζει γενικά και πάει προς το αρνητικό. Βέβαια, έχω μάθει σαν Θωμάς ποτέ. Να μην ακούω τους άλλους και πόσο μάλλον άλλοι είναι φαν. Είναι φαν του παιχνιδιού. Είναι φαν κάτι. Γενικά κάτι. Ειδικά Star Wars. Χαρακτήρα, franchise, εταιρεία, οτιδήποτε και να είναι. Δεν, παιδιά, μην τους ακούτε. Μην ακούτε, ας πούμε, τους Star Wars fans. Μην ακούτε τους Marvel fans. Μην ακούτε τους DC fans. Μην τους ακούτε όλους αυτούς. Αφήστε τώρα που νομίζουν μερικοί ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε Marvel fans ή ότι. Τίποτα δεν είμαστε. Είμαστε fans των καλών ταινιών. Ναι, και σειρών. Ναι. Του κινηματογράφου, της μικρής και μεγάλης οθόνης. Γουστάρουμε να ανοίγουμε τηλεόραση, να πηγαίνουμε στο σινεμά και να βλέπουμε ωραίες ταινίες και ωραίες σειρές. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Χαίστηκα αν το βγάλει Marvel ή αν το βγάλει DC ή αν είναι από το The Witcher ή αν είναι από το Star Wars ή αν είναι από οπουδήποτε. Πάμε τώρα σε αυτά που έρχονται. Και παιδιά, έρχονται πολλά. Και εγώ δεν το πίστευα. Έκανα την έρευνα και έρχονται πάρα πολλά. Γενικά βλέπω ότι αρχίζει λίγο γίνεται μόδα. Παλιά το να γίνει μια super hero ταινία ήταν λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν είχαν τόσο πολύ εξελιγμένα πράγματα και τέτοια. Επειδή τα video games έγινε κάτι ψεύτικο συνήθως. Θες πολλά CGI, πολλή τεχνολογία για να το κάνεις. Okay. Ναι. Γι' αυτό τώρα το 23 που γίνεται χαμός θα βγουν. Έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και μπορούν να το κάνουν. Εντάξει, ας δούμε πώς θα το κάνουν. Άμα το πάρουν στα σοβαρά όμως, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπω να έχουν πάρει κάτι στα σοβαρά. Πάμε σειρές πρώτα. Το Peacock, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι μια συνδρομητική πλατφόρμα η οποία δεν έχει έρθει στην Ελλάδα και ούτε νομίζω ότι πρόκειται να έρθει. Ναι. Βγάζει μια σειρά παιχνιδιών το οποίο δεν το έχω παίξει ούτε εγώ ούτε ο Αντρέας και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και λέγεται Twisted Metal. Όποιος το έχει παίξει από εσάς θα ήθελα πάρα πολύ να γράψει κάτω στα σχόλια τι παίζει με το παιχνίδι. Πάντως πρωταγωνιστής αυτή τη σειρά, παιδιά, είναι ο Άντωνι Μακί. Οπότε δεν ξέρεις. Συνήθως από κάτι τέτοια ηλίθεια. Αυτό το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι, περισσότερο από τον Χέντρικα που λέγαμε πριν. Πρόσεχε τώρα. Από τέτοια ηλίθια πραγματάκια που δεν το περιμένεις βγαίνουν διαμαντάκια. Βγαίνει κάτι καλό. Ναι, βγαίνουν ωραία. Επειδή δεν έχουμε και μεγάλες προσδοκίες, αλλά συνήθως αυτοί που καταπιάνονται με αυτά τα εναλλακτικά είναι και λίγο πιο πορωμένοι με το project. Όντως. Και έχουν και μεγαλύτερη ελευθερία γιατί δεν έχει μεγάλο fan base το παιχνίδι. Οπότε. Και ίσως να θέλουν να αποδείξουν κάτι, ας πούμε. Όχι, οπότε κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι, όταν παίρνει το The Witcher και ξέρει ότι το The Witcher έχει τόσους ακόλουθους και περιμένουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να τα ακολουθήσεις. Οπότε είσαι λίγο πιο πιεσμένος, εκεί είναι πιο ελεύθερη. Ναι. Πάμε στο επόμενο που παίζει τώρα σε Αντρέα, το Horizon Zero Dawn. Ναι. Το οποίο το έχει αγοράσει στο Netflix. Για πες λίγο για το παιχνίδι που παίζει εσύ. Έχω παίξει περίπου 3 ώρες, 3,5. Έχεις δει το πρώτο, το intro, το όλο τη φάση. Ναι, οι πρώτες 3 ώρες είναι λίγο σε προετοιμάζει για αυτό που θα γίνει μετά, που από ό,τι έχω καταλάβει θα είναι κάτι επικό. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Executive producer της σειράς ήταν ο Steve Blackman, ο οποίος έχει καταπιαστεί και με το The Umbrella Academy και με το Legion. Και παραγωγή θα είναι Carter Swan και Azad. Πώς διαβάζεται αυτό? Kizilbas. Τέλος πάντων, ο οποίος έχει καταπιαστεί με το Uncharted και το The Last of Us στην σειρά. Δεν είναι γνωστό ότι ούτε οι σκηνοθέτες, ούτε το cast είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο. Το 23 ξέρεις πότε θα βγει. Δεν έχει βγει ούτε ημερομηνία ούτε τίποτα. Δεν ξέρω, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα. Επίσης, να ξέρετε ότι γενικά το Netflix το κάνει αυτό. Απλά αγοράζει franchises και μπορεί να βγάλει μετά από πολλά χρόνια. Κάνε. Μια ταινία, μια σειρά. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα αγόρασε θα βγάλει σε ένα-δύο χρόνια. Ναι. Ναι. Πάμε, φεύγουμε από το Horizon τώρα και πηγαίνουμε στα Fallout series. Τα οποία, παιδιά, τα έχει πάρει η Amazon. Η Amazon για να έχει παίξει τρελή μπάλα στα video game projects. Ναι.
Έχει αγοράσει πάρα πολλά, θα δούμε στη συνέχεια. Η σειρά έχει ανακοινωθεί από το 2020. Το πολύ σημαντικό είναι ότι το πρώτο επεισόδιο τουλάχιστον της σειράς θα το σκηνοθετήσει ο Τζόναθαν Νόλαν, ο αδερφός του Κρίστοφερ Νόλαν. Το πρώτο επεισόδιο μόνο. Ναι, αυτό έχω δει εγώ. Αλλά μάλλον θα είναι executive producer και πίσω από όλα τα άλλα. Ο οποίος Τζόναθαν Νόλαν, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι και πίσω από το Westworld. Εκπληκτική σειρά, απίστευτη. Δείτε τι. Είναι βαριά βέβαια, είναι λίγο ουγιούχου, αλλά θα πάθετε πλάκα. Φήμη. Έχω γράψει εδώ. Η τηλεοπτική σειρά θα διαδραματίζεται σε ένα ρετροφουτουριστικό εναλλακτικό σετ πολλές δεκαετίες μετά τον πυρηνικό πόλεμο μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έχει αφήσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου σε ακτινοβολημένη έρημο. Αυτό μάλλον έχω γράψει φήμη, γιατί μάλλον αυτό είναι το σενάριο των παιχνιδιών. Όχι, μάλλον είναι το σενάριο των παιχνιδιών. Οπότε φημολογείται ότι θα ακολουθήσει αυτό. Βέβαια, μην το παίρνετε και de facto αυτό. Ναι. Το σενάριο το υπογράφει ο Ρόμπερτσον Ντόρετ, σεναριογράφος των Tomb Raider του 2018 και Captain Marvel. Τώρα αυτό, όποιος θέλει, το παίρνει ως θετικό, το παίρνει ως αρνητικό. Η Amazon επίσης έχει αγοράσει και το franchise Mass Effect. Απλά αγόρασε η Amazon τα δικαιώματα. Δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα. Από πέρσι τα έχει πάρει τα δικαιώματα η Amazon και μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν ισχύει μόνο για το Netflix αυτό που σας λέω, ισχύει και για την Amazon για όλες, και για όλες τις εταιρείες. Και πάμε στα βαριά πυροβολικά. Το HBO Max έχει αγοράσει και έχει ολοκληρώσει κιόλας την πρώτη σεζόν της σειράς The Last of Us. Μια σειρά η οποία έχει τρελό fanbase. Ναι, σίγουρα. PlayStation Exclusive παιχνίδι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί δεν το έχω παίξει ούτε εγώ ούτε ο Αντρέας. Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Βέβαια ξέρουμε πάνω κάτω τη φάση. Πρωταγωνιστές, γι' αυτό θα μιλήσουμε για τη σειρά τώρα, γι' αυτό το λέω. Disclaimer κάνω. Πρωταγωνιστές σειράς είναι ο Πέντρο Πασκάλ και η Μπέλα Ράμζι. Στους ρόλους των Τζόελ και Έλλη. Ναι. Υπάρχει μία. Όσο γουστάρουν τον Πέντρο Πασκάλ ως Τζόελ Μίλλερ. Τόσο δεν γουστάρουν την. Τόσο δεν γουστάρουν την πιτσιρίκα την Μπέλα Ράμζι ως Έλλη Βίλιαμς. Κοιτάξτε, από το να παίρνανε μία πιτσιρίκα η οποία να έμοιαζε σε αυτήν στο βίντεο παιχνίδι, αλλά υποκριτικά να ήταν χάλια, προτιμώ να πάρουν μία που δεν μοιάζει. Ναι. Και να είναι ηθοποιάρα όπως είναι η Μπέλα. Δεν του αρέσει, επειδή η Έλλη είναι πολύ σημαντική από ό,τι έχω δει στα Δέλα στο Βάσ. Ειδικά στο 2 είναι αυτή η πρωταγωνίστρια. Στο πρώτο είναι και ο Τζόελ μαζί. Εντάξει, ναι, αλλά οκ. Είναι οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές, ναι. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ξεκολλήστε το πράγμα αυτό. Ούτε το σενάριο σημαίνει ότι Sonic ότι πρέπει να ακολουθεί αυτό των παιχνιδιών. Τα πρόσωπα καλό θα ήταν, αλλά εντάξει. Το να μοιάζει, θα πούμε σε μια άλλη σειρά ότι πρέπει να μοιάζει. Και είναι και δύσκολο στο να μοιάζει κάποιο τόσο πολύ σε αυτόν. Ναι, θα το πούμε μετά. Okay. Καλό θα ήταν να μοιάζει. Καλό θα ήταν να μοιάζει, αλλά εγώ πιστεύω ότι καλύτερα να θυσιαστεί η ομοιότητα από το να είναι καλός ηθοποιός ή καλή ηθοποιός αυτός που θα ενσαρκώσει το χαρακτήρα. Ας είναι καλός ηθοποιός και ας μην μοιάζει. Δεν ακριβώς. Είναι. Τώρα να πούμε ότι η πρώτη σεζόν θα έχει 9 επεισόδια του The Last of Us, γραμμένα από τους Craig Mazin που έχει γράψει, παιδιά, την μίνι σειρά Chernobyl. Εκπληκτική. Και Neil Druckmann που έχει γράψει τα παιχνίδια. Ναι. The Last of Us. Πρεμιέρα του The Last of Us 15 Ιανουαρίου του 2023 στο HBO Max. Και πάμε τώρα στο βαρύ πυροβολικό και θεωρητικά και πρακτικά. Ναι. Το οποίο είναι και ο λόγος για τον οποίο έγινε όλο το σημερινό βίντεο. Η σειρά God of War, η οποία θα βγει και αυτή από το Prime Video της Amazon. God of War, το τερμάτισες και το τερμάτισα τώρα πρόσφατα. Βγαίνει και το Ragnarok σε λίγες μέρες, βγήκε. Θα βγει τώρα, δεν νομίζω ξέρω. Αύριο βγαίνει. Για μας αύριο. Ναι, τώρα εσείς δεν ξέρω πότε το βλέπετε αυτό. Θες να πεις τη γνώμη σου για το παιχνίδι? Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι γενικά από όλα τα παιχνίδια. Παίξτε το όσο δεν το έχετε παίξει και όσοι μπορείτε να το παίξετε, βέβαια. Γιατί να θέλει... πούμε ότι βγήκε σε PC. Ναι. Έχει βγει σε PC εδώ και αρκετά φέτος καιρό. Έχει βγει φέτος. Α, φέτος. Ναι. Το 2018 στο PS4. Δηλαδή δεν υπήρχε τότε το 5. Ωραία φάση αυτή που η Sony βγάζει τις exclusive, δηλαδή και σε υπολογιστές. Γιατί πρώτον παίζουν εκπληκτικά, γιατί όσο να είναι. Βγάλετε και το The Last of Us τώρα. Ναι. Περιμένουμε του γύρω. Νομίζω πως θα το βγάλουν. Έχουν πει ότι θα βγει και αυτό. Βγήκε το Uncharted τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν το The Last of Us. Ναι, το ένα είναι πολύ καιρό όμως που έχει βγει. Το 2010 έχει βγει κάτι. Θα το βγάλουν, πιστεύω. Ξέρεις που θα το βγάλουν, θα βγάλουν. Βγήκε remaster του 1 στο PS5. Αυτό ξέρω. Και εγώ θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει. Ναι. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον κινηματογραφικά είναι πολύ υψηλή η κινηματογράφηση του παιχνιδιού. Η σειρά θα έχει από πίσω της τους Mark Fergus και Hawk Ostby. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ούτε σεναριακά προς τα που θα πάει, ούτε ποιος θα είναι πρωταγωνιστής, ούτε που θα τοποθετείτε. Ούτε που θα τοποθετείτε, ναι. Και να πούμε λίγο πώς πάει η υπόθεση, ρε παιδί μου. Πολύ επιφανειακά. Ο Kratos,
Είναι Σπαρτιάτης, ο οποίος στα πρώτα παιχνίδια θεωρείται το φάντασμα της Σπάρτης. Συχαίνεται τους θεούς, δεν τους γουστάρει καθόλου, γι' αυτό και τους κεκλειρίζει. Για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Φαντασμάτου του πατέρας του. Εντάξει, το παιχνίδι είναι. Είναι πολλά χρόνια τώρα τα παλιά. Ναι. Πατέρας του Κρέιτος είναι ο Δίας. Τον οποίο τον σκοτώνει κιόλας, spoiler alert. Και τα καινούργια God of War, αυτό που βγήκε το 2018 αλλά και αυτό που βγήκε τώρα, τοποθετείται στη Σκανδιναβία. Σκανδιναβική μυθολογία, ναι. Και εντάσσοντας πολλά στην ιστορία του God of War, επειδή μου τα μπερδεύει. Αρκετά. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι η σειρά δεν ξέρουμε αν θα καταπιαστεί με την ιστορία που βλέπουμε στα καινούργια God of War ή θα το ξεκινήσει από την αρχή. Ναι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να το ξεκινήσει από την αρχή. Πρέπει να το πάει από την αρχή που ήταν στη Σπάρτη. Ναι, αυτό... σίγουρα. Ναι. Ναι. Για μένα, εφόσον είναι σειρά και όχι ταινία, ναι, πρέπει να το ξεκινήσει από την αρχή. Και τώρα πάμε στο σημαντικό του πράγματος. Το ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής. Ακόμη λέγεται και αναφέρεται για αυτά. Ποιος θα παίξει τον Κρέιτος. Λοιπόν, να πω τρεις γελίες φήμες που υπάρχουν, που τους λένε οι fans τώρα, ούτε καν φήμες. Εγώ δεν πιστεύω καν ότι έχει κάτσει κανένας να το συζητήσει αυτό. Ναι, όντως θα... Η πρώτη και πιο γελία από όλες είναι ο Triple H, ο οποίος όντως μοιάζει εμφανισιακά. Αλλά. Αλλά δεν είναι ηθοποιός. Ναι. Ο Vin Diesel. Είπες εσύ. Τι να πω εγώ. Όχι. Σαν φούσκα με μούση θα είναι. Δηλαδή πραγματικά. Ποιος Vin Diesel τώρα. Απλά όχι. Και η τρίτη είναι ο Dwayne Johnson. Ο οποίος okay, σωματικά μπορεί να το υποστηρίξει. Αλλά ούτε η φάτσα του ρε παιδιά, ούτε η υποκριτική του φτάνει τώρα. Ναι. Στα επίπεδα που χρειάζονται για να παίξει τον Kratos. Ούτε καν. Κάποιος που έχω σκεφτεί εγώ είναι ο Josh Brolin, ο οποίος έπαιζε το Thanos. Μου άρεσε αυτό. Ναι. Αρκετά. Ο οποίος είναι μπαντάζ, ρε παιδί μου. Ναι. Βέβαια... Έχει και τη φωνή, μπορεί να κάνει και τη φωνή. Ναι, έχει και τη φωνάρα του. Βέβαια, αυτά τώρα ο Josh Brolin δεν μπορεί να παίξει τον νέο. Ναι. Kratos. Μιλάμε τώρα για την περίπτωση που θα είναι. Άμα τοποθετείτε... είναι στα καινούργια παιχνίδια. Στα... Ναι, αν θα τοποθετείτε εκεί. Που για μένα κατά, νομίζω, κατά μεγάλο ποσοστό, κατά 80% δεν θα πάνε εκεί. Γιατί είναι και πρόσφατα τα παιχνίδια. Άμα πάνε εκεί, είναι μια καλή επιλογή ο Josh Brolin. Ναι. Για μένα. Ή ο Martin Ford, ο οποίος παίζει στην ταινία Undisputed, ο οποίος είναι τεράστιος κι αυτός. Για μένα, παιδιά, δύο είναι οι επιλογές. Η μία είναι πιο ιδανική από την άλλη. Ο ένας είναι ο Dave Bautista, ο οποίος είναι και σωματώδης και υποκριτικά είναι πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους που είπαμε. Πολύ πιο ψηλά. Από τους γελίους που είπαμε. Ναι. Και έχει τη φωνή τη βαριά που μπορεί να υποστηρίξει. Αλλά πιο ιδανικός για μένα. Αλλά εγώ πιστεύω αυτός που γεννήθηκε για να παίξει τον Kratos, παιδιά, είναι ο Jason Momoa. Χωρίς το μαλλί κιόλας. Ναι, δηλαδή ο Jason Momoa, εάν τον φτιάξουν κιόλας με μακιγιάζ, με θα είναι ίδιος. Και θα είναι ίδιος και τώρα που σαν μεγάλος Kratos. Και σαν μικρός. Και σαν πιτσιρικά, είναι ίδιος, παιδιά. Πατήστε, ας πούμε, και δείτε Kratos από τα παλιά God of War. Θα σας έχω βάλει μάλλον εγώ και εικόνα στο μοντάζ. Και δείτε τον Jason Momoa στο Game of Thrones. Στο Game of Thrones. Άμα κάνεις τον Jason Momoa σε Photoshop χωρίς μαλλιά και αυτά, θα είναι, είναι ίδιος. Είναι ίδιος και έχει και φωνή έτσι. Εντάξει, μπορεί να το υποστηρίξει το πράγμα. Ναι. Εντάξει, και με λίγο επεξεργασία. Πιστεύω όλα... ότι ο Josh Brolin έχει καλύτερη φωνή για τον Kratos, αλλά δεν έχει τόσο όσο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει στη νέα ηλικία. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν δεν θέλουν να δώσουν τόσα λεφτά, πιστεύω εγώ θα ήμουν και πολύ ανοιχτό να δω και έναν ηθοποιό. Οποίος... Καινούριο, εντελώς. Ναι, να μην το ξέρουμε καθόλου. Γενικά, γουστάρω να βλέπω νέα πρόσωπα. Ναι, όπως α πούμε στο James Bond τώρα που έχουν βγάλει πάλι τους γνωστούς. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι θέλει ένα νέο φρέσκο πρόσωπο εντελώς. Πάμε, φεύγουμε τις σειρές. Τελειώσαμε. Αυτές είναι οι αναμενόμενες σειρές. Πάμε στις ταινίες. Εκεί παίζει πιο πολύ μπάλα η Sony. Και γενικά παίζει πιο πολύ μπάλα η Sony. Γενικά η Sony έχει ανοιχτεί πάρα πολύ στη μεγάλη και μικρή οθόνη. Ghost of Tsushima ή Tsushima. Tsushima, πώς λέγεται. Δεν ξέρω. Ghost of Tsushima. Τέλος πάντων. Εμείς θα το λέμε Ghost of Tsushima. Σκηνοθέτης Τσαντ Σταχέλνσκι. Του John Wick ο σκηνοθέτης. Ναι, πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλά ακούστε τώρα ποιο είναι το σημαντικό και αυτό που έχουν πετύχει μέχρι τώρα στην ταινία Ghost of Tsushima. Έχει επιτύχει ο σκηνοθέτης να είναι full ιαπωνικό το cast και η ταινία να είναι στα ιαπωνικά. Και άμα ακολουθήσει και μια συνταγή John Wick ο σκηνοθέτης, θα γίνει ταινία, πιστεύω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι καλό σκηνοθέτης. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Γιατί. Ναι. Είναι και λίγο περίεργο γιατί τα παιχνίδια τουλάχιστον είναι πολύ κοντά στον Kurosawa. Σέβονται πάρα πολύ την αισθητική του από τις ταινίες. Οπότε φαντάζομαι ότι και η ταινία αυτή. Δεν ξέρω, αυτός ξέρει καλύτερα.
Πάντως το ότι πάλεψε, γιατί λέει πάλεψε να πετύχει να είναι στα ιαπωνικά η ταινία και όχι στα αγγλικά, δείχνει ότι ο τύπος θέλει να κάνει κάτι εναλλακτικό και κάτι ωραίο και το έχει πάρει στα σοβαρά. Ναι, όντως, και του αρέσει και το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Φαίνεται ότι γουστάρει. Και γουστάρουν από αυτούς που γουστάρουν. Γιατί να ξέρετε, παιδιά, ότι καμία εταιρεία παραγωγής δεν θα δώσει μεγάλο budget σε μια ταινία ή σειρά η οποία δεν είναι αγγλόφωνη. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει κάτι πολύ καλό, είμαι πολύ αισιόδοξο. Φεύγουμε πάνω στο Netflix. Το οποίο Netflix αγόρασε τα δικαιώματα του Bioshock. Το Bioshock είναι το Holy Grail των βιντεοπαιχνιδιών. Είναι ένα βίντεο παιχνίδι το οποίο παίζει πάρα πολύ με τα συναισθήματά σου, έχει πάρα πολλά υποσυνείδητα και μηνύματα από πίσω. Είναι full επιτυχημένο όλο το franchise, όλη η σειρά παιχνιδιών. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να γίνει ταινία η σειρά, αλλά όλες είχαν πεταχτεί στο Γκεάδα. Ναι. Μέχρι που ήρθε το Netflix, αγόρασε τα δικαιώματά του φέτος. Στις αρχές του. Πάλι δεν έχει πει όμως πότε θα. 2022, και... αλλά δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Είναι σε πολύ πρωιμό στάδιο. Έχουμε ότι σεναριογράφος θα είναι ο Michael Green, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για τον Logan, για τον Blade Runner του 2049 και για τον Death on the Nile. Πολύ θετικό αυτό. Ναι. Να πω για όσους δεν γνωρίζουν πως το Bioshock διαδραματίζεται σε ένα υποβρύχιο δυστοπικό sci-fi κόσμο και καταπιάνεται έτσι με μοναδικά υπαρξιακά και κοινωνικά έτσι ερωτήματα, έχοντας όμως ως βασικό στοιχείο το horror, τον τρόμο. Κάτι πάρα 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 πολύ ιδιαίτερο. Αυτό στα παιχνίδια, έτσι τώρα η σειρά, ναι. Φαντάζομαι και η ταινία φαντάζομαι εκεί θα πηγαίνει, δεν γίνεται να τα αλλάξει αυτό. Ναι, αυτό είναι αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν ναι. του Bioshock. Φεύγουμε από το Bioshock, πάμε στο Borderlands. Όπου δεν λέμε εταιρείες παραγωγής, δηλαδή σε κάποιες θα δείτε, λέμε Netflix, λέμε τέτοια. Όχι, είναι Hollywood. Θα βγουν ταινίες στο μεγάλο οθόνη. Α, ναι, μόνο. Γι' αυτό και δεν σας λέμε. Borderlands λοιπόν. Πρωταγωνιστούν Edgar Ramirez ως Atlas. Jamie Lee Curtis ως Tannis. Jamie Lee Curtis. Κάτι μου θυμίζει. Α, ναι. Η πρωταγωνίστρια. Kate Blanchett ως Lilith. Είναι Kate Blanchett. Kevin Hart ως Roland. Βλέπετε ότι γενικά το cast. Καλό, καλό. Έχουν ρίξει χρηματάκια. Η ιστορία θα ακολουθεί την ιστορία της Lilith, μιας εγκληματία με μυστήριο παρελθόν που προσπαθεί να επιστρέψει πίσω στον πλανήτη Πανδώρα για να πάρει πίσω την κόρη του Atlas, του πιο δυνατού χαρακτήρα του σύμπαντος. Και από ό,τι λένε θα παρεκκλίνει αρκετά από την ιστορία του παιχνιδιού. Έχεις παίξει τα παιχνιδιά? Όχι. Το παιχνίδι μάλλον. Προσπάθησα μια φορά, αλλά όχι. Η αισθητική του παιχνιδιού είναι λίγο περίεργη. Ε? Είναι λίγο cartoon. Τα γραφικά εννοείς. Ναι. Είναι γραφικά που έχει μόνο αυτό το παιχνίδι, κανείς άλλος. Ναι. Είναι λίγο. Θυμίζει λίγο Mad Max στην αισθητική. Α, ναι, στην εικόνα και αυτά γενικά. Στην αισθητική, θυμίζει πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω ότι και αυτή η ταινία θα μοιάζει, θα φέρνει λίγο αισθητικά στο Mad Max. Ναι, αλλά τουλάχιστον... τώρα το Borderlands είναι λίγο ιδιαίτερο στα γραφικά του. Τώρα στην ταινία δεν ξέρω πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν. Όχι, όχι. Απλά θα δανειστεί το όνομα, τον κόσμο και θα έχει ένα άλλο σενάριο. Τους χαρακτήρες. Φεύγω από το Borderlands, πάμε στη μια ταινία Silent Hill. Η οποία λέγεται ότι θα βγει το 2023. Return to Silent Hill θα είναι ο τίτλος της νέας ταινίας. Η ταινία θα είναι sequel. Αυτή του 2006 υπάρχει και μια δεύτερη ταινία, εννοώ sequel ότι θα είναι η τρίτη ταινία αυτής της σειράς και θα ακολουθεί τα γεγονότα του βιντεοπαιχνιδιού Silent Hill 2, που από ό,τι ξέρω θεωρείται το καλύτερο. Ναι. Okay, αυτά είναι και υποκειμενικά κάποιος όρος που το θέλει. Ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας θα σκηνοθετήσει και αυτήν. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που επιστρέφει στο Silent Hill, όπου έχει γνωρίσει μια μεγάλη αγάπη και αυτό που πρόκειται να βρει είναι ένας σκέτος εφιάλτης. Στο Silent Hill να βρει ένα σκέτο εφιάλτη. Πότε έγινε αυτό για να γίνει και τώρα. Καθαρός ψυχολογικός τρόμος βλέπω εδώ ότι θα είναι. Θα υπάρχουν κάποια νέα τέρατα, αλλά και κάποια γνωστά από αυτά που ξέρετε από τα βιντεοπαιχνίδια. Ναι. Αυτά για το Silent Hill, τη νέα ταινία. Την περιμένω και αυτή πώς και πώς. Γενικά δεν έχω παίξει τα παιχνίδια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο κόσμος. Πάρα πολύ. Mortal Kombat 2. Ναι. Ίδιο σκηνοθέτης με το τώρα το. Που βγήκε με το 2021. Ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μόνο Mortal Kombat. Ναι. Και εξακολουθεί να έχει σκηνοθετήσει μόνο Mortal Kombat. Είναι exclusive, ρε. Τον έχουν πάει τόσο χαλός που λέει να τον αγοράσουμε εμείς. Συγγραφέας είναι ο Jeremy Slater που έχει γράψει τα Moon Knight και The Umbrella Academy. Decent. Μπράβο, ναι. Θα εμφανιστεί ο Noob Saibot που θα τον υποδηθεί ο ίδιος, ο οποίος που έκανε τον Sub-Zero. Ναι, το Sub-Zero στην ταινία. Γιατί και στα παιχνίδια ο Sub-Zero όταν πεθαίνει, γίνεται... σκοτώνεται από τον Scorpion, επιστρέφει ως Noob Saibot. Ναι. Και είναι από τους main κακούς, ρε παιδί μου, η επιτομή του κακού στο Mortal Kombat. Και επιστρέφει, έρχεται βασικά, μπαίνει και στις καινούργιες ταινίες ο Johnny Cage, ο πιο γνωστός και αγαπημένος, μπορώ να πω, του κοινού, στο σύμπαν Mortal Kombat. Αυτά ξέρουμε για την ταινία Mortal Kombat.
δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Πάμε πιο μετά. Portal Movie. Το Portal Movie το είχε αναλάβει ο J.J. Abrams, τον οποίο τον ακούνε οι Star Wars fans και θέλουν να κάψουν στον μπάσαλο τη μάγισσα. Είναι αυτός που είναι πίσω από τις δύο από τις τρεις ταινίες. Δεν έκανε το. Το επεισόδιο 7 και το επεισόδιο 9. 9, ναι. Το επεισόδιο 8 που είναι το αγαπημένο μου από την sequel τριλογία δεν το έχει κάνει ευτυχώς ο J.J. Abrams. Το επεισόδιο 7 είναι ok, αλλά το επεισόδιο 9 είναι. Το επεισόδιο 7 είναι απλά copy-paste του επεισόδιου 4. Εντάξει, είναι ok όμως, ό,τι και να κάνει. Γι' αυτό είναι ok. Ναι. Αλλά το επεισόδιο 9 δεν. Δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα ποιοι γράφουν το σενάριο, όπως και ποιος θα σκηνοθετήσει την ταινία. The Division. Το The Division, παιδιά, το έχει πάρει το Netflix. Παραγωγός ταινίας θα είναι ο David Leitch, σκηνοθέτης των Deadpool 2 και Hobbs & Shaw. Καλώς, θα πω εγώ. Αυτός είναι ο παραγωγός. Ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας, αλλά τελικά την καταστάθηκε από τον Ρόσον Μάρσαλ Θάρμπερ. Παιδιά, δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τα ονόματα, δεν θα τα πάω τώρα. Ο οποίος τέλος πάντων έχει σκηνοθετήσει το Red Notice, πάλι για το Netflix. Πρωταγωνιστές μέχρι τώρα είναι δύο και είναι ο Τζέκ Γκίλενχαλ και η Τζέσικα Τσάνστεϊν, οι οποίοι είναι πολύ καλοί και οι δύο ηθοποιοί. Μπράβο, από ό,τι φαίνεται το έχουν πάρει στα σοβαρά το πράγμα. Βέβαια, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ποιους χαρακτήρες θα υποδέονται αυτοί οι δύο. Χρονολογία. Τι εννοείς, πότε θα βγει? Ναι. Τέλη 2023. Α. Είχαν πει πρώτα για 2022. Αλλά καθυστέρησε. Α. Παρόλο που είπαν ότι δεν είχε καθυστερήσεις λόγω κορονοϊού και τέτοια πράγματα. Από ό,τι φαίνεται πήρε. Άρα έχουν γυρίσει αρκετά. Όχι. Ναι, έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ό,τι έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει. Για να λέγανε 2022, ξέρω. Λοιπόν, να πω ότι το Division θα ακολουθεί την ίδια βασική ιστορία με το βιντεοπαιχνίδι. Ναι. Στο εκείς μέλλον, ένας καταστροφικός ιός απελευθερώνεται στους πολίτες της Νέας Υόρκης. Την Μαύρη Παρασκευή, ο ιός που εξαπλώθηκε μέσω χαρτονομισμάτων, γι' αυτό Black Friday, ναι, ναι. Καλό, σκοτώνει εκατομμύρια μέσα στην πόλη και ό,τι λίγο από αυτούς έχει απομείνει, έχει καταρρεύσει και είναι όλη η φάση σε χάος. Μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα χειριστών έχει την αποστολή να πάει στη Νέα Υόρκη και να σώσει τυχόν επιζώντες. Ωραίο. Ωραία υπόθεση. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία υπόθεση. Μακάρι να είναι και ωραία εκτέλεση. Για ταινία, ναι, είναι ωραία. Και όχι να είναι όπως είναι. Αχ, ποιο έχει βγει, το Tom Clancy's. Ναι. Without Remorse με τον Michael B. Jordan στο Amazon, στο Prime Video. Η οποία ταινία, παιδιά, είναι με το ζόρι βλέπετε. Α, άλλο ένα που δεν το έχω γράψει εδώ. Μπράβο. Το θυμήθηκα τώρα. Χωρίς να το έχω γράψει. Και αυτά που είναι ερωτηματικά είναι ότι θα σας πω ότι έχει αγοράσει τα δικαιώματα το Netflix. Είναι αυτό που σας είπα. Ότι παίρνει δικαιώματα και από εκεί και πέρα, ανάλογα σε συνεργασία τώρα με τις εταιρείες, παίζει μπάλα. Το πρώτο είναι το Assassin's Creed, Splinter Cell και Tomb Raider. Όλα αυτά τα έχει πάρει το Netflix. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τι θα γίνει με αυτά και πού θα πάνε. Ας βγει μια καλή ταινία σε συγκρίση. Ναι, καλό. Βέβαια καλό το Netflix δεν μας έχει συνηθίσει. Ναι, δεν μπορούμε να δούμε θετικά το ότι τα έχει πάρει το Netflix αυτά. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί αυτοί που θα ασχοληθούν να το πάρουν στα σοβαρά και να είναι η φάση ωραία. Τι θέλω να πούμε λοιπόν ως κλείσιμο. Τελειώσαμε με όλα αυτά που είχαμε να πούμε. Ναι. Τι θέλουμε να πούμε ως κλείσιμο. Θέλω λίγο τώρα που είδαμε, είδες και εσύ, είδαμε πολλές περιπτώσεις, ρε παιδί μου, video game movies, ναι, και video game series. Πώς εσύ θεωρείς, πριν μιλήσω εγώ γιατί δεν θέλω να σε επηρεάσω, πώς εσύ θεωρείς ότι θα ήθελες να δεις την αγαπημένη σου σειρά από τα video games στην μικρή ή στη μεγάλη οθόνη? Τι θα ήθελες, πώς θα ήθελες? Εγώ θα ήθελα για αρχή να μην παίρνουν ότι έχεις παίξει το παιχνίδι και ξέρεις τα πάντα. Ναι. Να είναι κανονικές ταινίες. Δηλαδή, όχι να σου βάζουν 15 χαρακτήρες και 5 πράγματα και να σου λένε ότι είναι αυτά και εσύ να ξέρεις, να λες, είναι αυτό επειδή έχω παίξει το παιχνίδι. Ναι. Αν δεν έχεις παίξει το παιχνίδι, δεν ξέρεις τι είναι, οπότε δεν θα είναι ταινία για σένα το πράγμα. Θα είναι ένα τίποτα από το Warcraft. Πολύ βασικό αυτό και το θεωρώ πολύ βασικό γιατί. Γιατί ξεκολλήστε το μυαλό σας, οι fans των βίντεο παιχνιδιών. Οι ταινίες και οι σειρές που βασίζονται σε video games δεν βγαίνουν για αυτούς, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να βγαίνουν για αυτούς που έχουν παίξει τα video games. Ναι. Είναι ένα εντελώς άλλο μέσο, πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, θέλει άλλα πράγματα, άλλα συστατικά για, ναι, να γίνουν. Για να γίνει ταινία, για να άλλο, γίνει, άλλο παιχνίδι είναι, και είναι άλλο ταινία. Πράγμα. Δεν γίνεται να παίρνω τα ίδια συστατικά για να φτιάχνω αλμυρό φαΐ και τα ίδια για να φτιάχνω γλυκό φαΐ. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή το Warcraft, αυτό που κάνει, είναι ηλίθιο. Ναι. Από όπου και να το δεις. Πρέπει να έχω παίξει Warcraft για να δω την ταινία Warcraft? Ναι, όχι. Όχι. Πρέπει να έχω διαβάσει τα βιβλία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών για να δω τις ταινίες Άρχοντα των Δαχτυλιδιών? Όχι. Όχι. Αλλά τα εξηγεί όλα, ναι, η ταινία. Όπως η πρέπει. Ναι. Όπως πρέπει. Πρέπει να σας σετάρει. Ναι. Είναι ένα διαφορετικό μέσο. Τέλος. Ναι. Τελείωσε. Μπορούν οι ταινίες που γίνονται από παιχνίδια να σε κάνει να θες να παίξεις το παιχνίδι μετά. Ακριβώς. Να αγαπήσεις, ναι, το franchise μέσα από εκεί. Άμα κάνουν μια ωραία ταινία. Αλλιώς, άμα σου βάλει 5 χαρακτήρες και 5 πράγματα που τα έχει το παιχνίδι και εσύ δεν τα ξέρεις, τι να παίξεις το παιχνίδι. Τι ξεχάσαμε.
την ξεχάσουμε. Τη βάση, το ακριβές παράδειγμα, σωστό παράδειγμα του πώς μια σειρά, αυτό που είπες, μπορεί να σε κάνει να αγαπήσεις και να ξεκινήσεις το παιχνίδι. Το παιχνίδι του LOL. Τη σειρά του LOL. Α, το Arcane. Το Arcane. Ναι. Παιδιά, πω, το ξεχάσει. Θα ξέχναγα την επιτομή της επιτυχίας. Είναι από τα λίγα επιτυχημένα. Μη σας πω, είναι το πιο επιτυχημένο project που έχει έρθει από video game. Από video game, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό από πάρα όπου και να το δεις. Το Arcane. Σεναριακά, κινηματογραφικά, τα αισθητικά. Ού, τα πάντα, ναι. Εκπληκτικό. Ναι, ναι. Παιδιά, έτσι. Ω, βρήκα. Τι είχα ξεχάσει. Το αφήσαμε για το τέλος το παράδειγμα. Μπράβο. Παιδιά, αυτό είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Μπράβο. Ναι. Η σειρά Arcane. Πόσοι από εσάς, σίγουρα 1000%. Προσέξτε, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή το βίντεο και σίγουρα θα είστε ένας από τους δύο. Η πρώτη είναι αυτοί που δεν έχουν παίξει ποτέ LOL και είδαν τη σειρά Arcane και πήγαν να παίξουν LOL και απογοητεύτηκαν. Όχι, δεν πλάκαν. Και είναι και αυτοί που είχαν παρατήσει το LOL, ναι, και πορώθηκαν από τη σειρά Arcane και πήγαν και το ξαναξεκίνησαν. Και πάλι το μετάνιωσαν. Όχι. Όχι, εντάξει. Εγώ διασκεδάζω με το LOL. Ψιλοπαίζουμε καμιά φορά. Την ώρα που είδα το Arcane, το γερό που βγήκε, έπαιζα ακόμα LOL. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η τρίτη κατηγορία, ναι, που παίζουν ακόμα και είδαν και τη σειρά. Εγώ διασκεδάζω με το LOL, γιατί το βλέπω τελώς για διασκεδάσεις, ούτε ρέιτζάρω, ούτε. Συνήθως. Θέλω να πω ότι δεν χαλιέμαι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Περνώ καλά. Εντάξει, εγώ. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Ο Αντρέας αλλάζει ποντίκια, πιξολόγια κάθε φορά. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Αλλά παιδιά, πω. Θα ξεχνάμε το Arcane. Τι ωραίο το Arcane. Μουσική εκπληκτική. Μουσική, τα πάντα. Ερμηνείες εκπληκτικές. Ναι. Φοβερό σενάριο. Ναι. Φοβερή σκηνοθεσία. Τι άλλο θέλω να πω. Πιστεύεις ότι μία video game movie, μία video game ταινία ή σειρά πρέπει να ακολουθεί σεναριακά τα παιχνίδια? Το παιχνίδι. Εξαρτάται και το παιχνίδι. Ας πούμε το Hitman, γιατί να μου το κάνει αυτό που όπως είπες και εσύ πριν. Αλλά εντάξει, το God of War θα μπορούσε να είναι και να κάνει και κάτι άλλο, όχι να είναι το ίδιο. Θα μπορούσε να πάει πίσω στην ιστορία του κράτους, του Kratos, και να δείξει διάφορα πράγματα που το παιχνίδι δεν έδειξε. Γιατί το παιχνίδι, παιδιά, όπως και να το κάνετε, παραλείπτει πολλά πράγματα. Είναι παιχνίδι, δεν γίνεται. Γιατί είναι παιχνίδι, πρέπει να σου δείξει και gameplay. Δεν γίνεται, ναι, να σου δείξει συνέχεια cutscenes με την ιστορία. Ναι, σίγουρα, ναι, θα σου. Καλά, έχει πολύ πράγμα. Έχει και πολλή ιστορία. Και σου έχει λέει πολλή ιστορία, ναι. Εγώ πάντως, να πω την άποψή μου, δεν το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλες οι μεταφορές, ναι, μεν μπορούν να δανειστούν κάποια στοιχεία από τα βίντεο παιχνίδια για να δικαιολογούν και τον τίτλο τους. Δηλαδή, όπως είχε κάνει το Resident Evil, που πήρε κάποια, ναι, στοιχεία, αλλά έφτιαξε ένα δικό του σενάριο, ένα δικό του plot. Φτάνει το plot που χτίζει να είναι ωραίο για μια κουράδα. Πρέπει να έχουν κάποια στοιχεία, γιατί εντάξει, άμα δεν έχουν κάποια στοιχεία, τι θα λέγεται. Πρέπει. Ναι, κάτω γόρα, άμα είναι να λέγεται κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι πρέπει να μοιάζει η Sonic και ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια ή οποιοδήποτε είναι, ξέρω, πρώτος του video game τους χαρακτήρες? Ναι, εμένα θα μου άρεσε. Να μοιάζει. Να μοιάζει. Ας πούμε, δεν γίνεται να βλέπεις τον Kratos και να είναι ό,τι να είναι άλλο. Δεν γίνεται να βλέπεις τον Hitman και να είναι ένα ό,τι να είναι, ξέρω, με μαλλιά, ξέρω. Όχι, εντάξει. Βασικά, ναι, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να τα αλλάξει. Ναι, okay, ναι. Δεν μιλάω για βασικά χαρακτηριστικά. Μιλάω, ναι, τώρα κατάλαβα, για να μοιάζουν. Εγώ θέλω να μοιάζουν. Θα είναι πιο ωραίο στο μάτι να μοιάζουν. Σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον φυσιογνωμικά να είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, τουλάχιστον, ναι, να σου βγάζει ότι αυτό που είναι. Να πούμε και τον God of War, ας πούμε, που είναι και το φλέγον θέμα. Ότι είναι όντως παλιά σκότωνε θεούς και έκανε. Μπράβο, αυτό. Να σου βγάζει ότι, ναι, είναι ο Kratos. Ναι. Όχι εμφανισιακά, τουλάχιστον να στο βγάζει η φάτσα του και ενώ όχι εμφανισιακά, όχι να μοιάζει Sonic and Day 100%, ναι, ναι, στον Kratos. Σίγουρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ας πούμε, ο Josh Brolin το βγάζει αυτό. Δεν γίνεται κιόλα να μοιάζει και 100%. Πώς θα το βρούμε αυτό? Δεν γίνεται. Εντάξει, γίνεται, γιατί άμα του ψιλομοιάζει, με λίγες κάνουν μακιγιάζ αυτά, αυτό και τον, ναι, φέρνουν εκείνη, ας πούμε, η Anna de Armas στο, ναι, Blonde. Την έχουν κάνει ίδια με την Marilyn Monroe. Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε σήμερα με τον Αντρέα. Θα θέλαμε πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να μας γράψετε τη δική σας άποψη. Ναι. Τι πιστεύετε εσείς θα θέλατε να έχει μια video game movie, μια video game σειρά? Θα θέλατε να ακολουθεί σεναριακά τα video games? Θα θέλατε όπως και δίποτε να μοιάζει στο πρωταγωνιστήριο, παιδί μου, αυτός που θα τον υποδεθεί? Ποια είναι η αγαπημένη σας video game ταινία ή σειρά? Ναι, εννοείται. Ποια είναι η αγαπημένη σας? Η αγαπημένη μου, Video game, ταινία. Το Resident Evil. Το πρώτο. Ναι. Και σειρά το Arcane. Σειρά και μετά το Arcane. Το Arcane. Με τεράστια, ταινία, τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες. Ταινία, πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Και αλλά χωρίς ανταγωνισμό. Συνεχίζουμε. Δεν τις έχεις δει και όλες εσύ, οπότε, ναι, δεν μπορείς, ναι, να πεις. Με αυτές που έχεις δει.
Ναι, περιμένω να σκεφτώ τώρα. Το Detective Pikachu. Το οποίο, ρε παιδιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν έψαχνα, βλέπω ότι το είχαν βάλει στις video game movie. Δεν είναι video game movie το Detective Pikachu. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε το. Τα Pokémon δεν είναι. Τα Pokémon είναι από σειρά. Anime δεν είναι. Ναι. Anime είναι. Για από ποιο λόγο ξεκίνησε. Και το έχουν σε όλες τις λίστες. Ναι. Μήπως το Detective Pikachu είναι video game και δεν το ξέρω εγώ. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να υπάρχει Detective Pikachu παιχνίδι. Εκεί ναι. Πάω πάσο, παιδιά. Αν υπάρχει, γράψτε μου στα σχόλια. Ποιο είναι το αγαπημένο σας. Σκέψου εσύ μέχρι να τέτοιο. Ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά ή ταινία. Και γενικά να κάνουμε έτσι ωραία συζήτηση από κάτω. Όπως κάνουμε πάντα. Τα βλέπω όλα τα σχόλια και πιστεύω το καταλαβαίνω ότι τα βλέπω. Γιατί και απαντάω σε όσους μπορώ. Τσακώνομαι μερικές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε στο τέλος αυτό εδώ το βίντεο που ήσασταν στην παρέα μας. Ναι. Ευχαριστώ τον Αντρέα που ήταν εδώ πέρα και τα είπαμε. Αλλά και κάθεται και βλέπει μαζί μου τις κουράδες που βγαίνουν για video game movies. Ναι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Bat Cave. Πετάω ως σαν τη νυχτερίδα. Σαν το πένικο αυτό είναι τώρα.